ότι όλα ξεκινήσουν από έναν Πάπα που φοβούνται ότι θα είναι ερωτώμενος, ο οποίος θα είναι το γνήσιο παιδί των σατανιστών, οι οποίοι λυμένονται αυτή τη στιγμή τον Βατικανό. Να ξέρετε ότι το Βατικανό δεν είναι ο Πάπας. Ο Βατικανό είναι μια ολόκληρη κουστοδία κρυμμένη πίσω από τον Πάπα, που διαχειρίζεται με πονηριά σατανικά σχέδια του εσφόρου. Το Βατικανό έχει και ανθρώπους που αγαπούν τον Θεό, γιατί έντυχα, σαν καθολική, όπως εμείς είμαστε ορθόδοξοι, αλλά υπάρχουν και άτομα οι οποίοι έγιναν εξεπίτηδες καρδινάλοι, έγιναν εξεπίτηδες αξιωματούχοι της Εκκλησίας, μόνο για έναν λόγο. Για να φτάσουν κάποτε στο σημείο να προσβάλλουν την Εκκλησία, δηλαδή μέσα από τα αρσοδικά της. Γι' αυτό και ένας από αυτούς τους πάτες θα είναι ο ψευδοποφήτης. Αυτός ο οποίος ο ψευδοποφήτης θα είναι αρχηγός της Εκκλησίας. Θα τα θυμάστε. Όταν δείτε αυτόν τον Πάπα και τον διώξουν, και θα φύγει αυτός ο Πάπας, θα τον διώξουν, ή τον ετοιμάσουν, ή θα τον προσβάλλουν εκεί μια δυο, θα ξεκινήσει η διαδικασία αντικατάστασής του. Αλλά αυτός που θα βγει, θα είναι ο ψευδοποφήτης. Δεν ξέρω αν θα είναι ο πόνος, αλλά νομίζω, αν είναι σωστά οι σκέψεις μου γύρω από τα στεφραζόμενα όλα αυτό το μοτορίξο, ότι θα είναι ο επόμενος μετά από αυτόν τον Πάπα. Αυτός ο Πάπας τι θα κάνει. Θα είναι ένας πολύ ισχυρός άνθρωπος, πολύ ισχυρή προσωπικότητα σατανική, που όμως έξω θα δείχνει την πιο δυνατή καλοσύνη, την πιο δυνατή εξυπνάδα, την πιο δυνατή σοφία, την πιο δυνατή γνώση. Θα είναι τόσο δυνατός που με βοηθώ όλους τους πολιτικούς, τους οποίους θα έχει κατυποτάξει και να βρίσκεται σε όλους μαζί του, θα υποτάξουν όλους τους μεγάλους αρχιερείς της Εκκλησίας μας και της Ορθοδοξίας. Και λέει για την Ορθοδοξία ότι πολλοί αρχιερείς θα είναι μαριονέτες του ψευδοποφήτη. Πολλοί αρχιερείς θα είναι μαριονέτες του ψευδοποφήτη. Γιατί ξέρει ότι η βάση της Εκκλησίας είναι η υπακοή. Και ξέρει ότι αν διάσει την ηγεσία, ο ηγέτης, ο πατριάρχης, ο Πάπας, θα αναγκάσει τους αρχιερείς, οι αρχιερείς τους παπάδες και οι παπάδες των κόσμων. Θα είναι η στιγμή που αυτό το παιδί θα κρατήσει. Πολλοί από εσάς δεν θα κρατήσουν. Όμως η ηλικία αυτού του παιδί θα κρατήσει όλα. Η ηλικία λοιπόν. Θα κρατήσει όλα. Όμως θα είναι η ηλικία που θα δώσει τέτοια χάρη ο Θεός σε αυτά τα παιδιά που θα είναι η μεγαλύτερη άγιοι των αιών. Αυτά τα παιδιά θα βλέπουν τους Αγίους μπροστά τους. Θα βλέπουν τους Αγγέλους μπροστά τους. Θα τους κατηγορηθεί ο ίδιος αυτός μπροστά τους. Θα τους κρατά από τα χέρι και θα βλέπουν πράγματα που εσείς δεν θα βλέπετε. Εσείς δεν θα τα δείτε αυτά. Δεν θα τα βλέπετε. Μόνο η πίστη σας θα ενεργοποιεί αυτές τις δυνάμεις. Αυτή όμως η γενιά θα δείξει θαύματα τόσο θαυμαστικά, τόσο μεγάλα, που δεν έχουν φανταστεί. Και όταν φτάσει ο Αντίχριστος, δεν θα πιστεύει στα μάτια του ότι παρά την πίεση που έκανε να εξορροπήσει τους χριστιανούς, θα είναι αναρρύθμιτες, άπειρες οι ψυχές από όλα τα έθνη, όλων των δογμάτων, που θα πιστεύουν στον ένα Θεό Πατέρα και στον μονογενή του Υιό, σαν Σωτήρα, και θα πλημμυρίσει η καρδιά τους από το Άγιο Πνεύμα. Και όλοι αυτοί θα ενωθούν σε μία πάρε θρησκευτική ενότητα αντίθετη από την μαθησία που θα φτιάξει ο Σατανάς ο Εσμός τώρα, ο οποίος θα αναγκάσει μέσω των μεγάλων αρχιερέων όλους τους μεγάλους αρχιερείς που για τον φόβο μην χάσουν τη θέση τους και τη δόξα τους θα υποταχθούν σε αυτό και θα υποτάξουν και τον κόσμο. Γι' αυτό τότε δεν θα μπαίνουμε εμείς στους λόγους αυτούς. Θα είναι χρυσοπίτηστη, θα είναι άνετη, πολύ μεγάλη, αλλά να ξέρετε να προλαβαίνει ότι δεν πρόκειται αυτή τη στιγμή, να είναι και οι εκφραστές της θεϊκής αλήθειας. Γι' αυτό, σε ένα όραμα που είδε ο Άγιος Ιωάννης της Κωνσταντής,
από τον Άγιο Σεραφείμ που τον πήρε το χέρι να του δείξει τα μελούμενα, του έδειξε και ναούς, και όταν ετοιμάστηκε να μην μέσα, να κάνει το σταυρό να βαφτιστεί ο Σεραφείμ του Σαρώ. Δεν βλέπεις απέναντι το δέντρο της θερμόσεως. Ήταν ο Αντίχριστος πίσω από την Αγία Τράπεζα. Όπως παλιά που μνημονεύαμε τον βασιλιά, όχι, ήταν υπέρ του επισκόπου, παλιά υπέρ του βασιλέου. Θα αναγκάσει ο Αντίχριστος τις εκκλησίες, αν θέλουν να υπάρχουν, να τον μνημονεύουν σαν αρχηγό. Όπως είναι υπέρ του επισκόπου, υπέρ του τάδε. Πώς θα δουλεύει αυτό δεν το ξέρω. Και όσοι θα το κάνουν αυτό, αυτόματα θα θέλουν να την πείσει. Αλλά αυτόματα θα θέλουν να χάσει το παραγείο νέματος. Καταλαβαίνετε τι θα γίνει. Και τότε οι εκκλησίες θα είναι μόνο σαν χτίσματα. Γιατί οι εκκλησίες θα είναι, πλέον τώρα στα υπόγεια, στα σπίτια, θα είναι λίγοι οι ιερείς εκείνοι που θα έχουν πολύ πίστη στο Θεό και θα τους δοθεί εξουσία προφητική. Αυτοί οι ιερείς εκείνης της εποχής θα έχουν προφητικό αξίωμα. Θα προφητεύουν και θα γίνεται. Θα έχουν τέτοια δύναμη που θα λένε στον ουρανό, τώρα βρέξτε εδώ και θα βρέξει ο ουρανός. Τώρα σταμάτα και θα σταματάει. Θα έχουν την δύναμη του προφήτη Ηλία και την θερμότητα του Ιωάννου του Προδρόμου. Αυτό θα γίνει. Και εσύ θα τα ζήσεις. Και εσύ θα το ζήσεις. Θα τα ζήσετε για να δοξάσετε τον Θεό. Γιατί, ξέρεις γιατί. Γιατί τότε θα είναι τόσο μεγάλη πίστη και τόσο μεγάλος όροντας που θα είναι στις καρδιές των παιδιών και αγοριών και κοριτσιών που μόνο οι πνευματικοί άνθρωποι θα βλέπουν φλόγα να καλύπτει αυτές τις ψυχές. Και θα τρομάζει το σατανά. Αυτό το όνομα και να πέσει στις κορυμίσεις. Εδώ. Θα πέσει στην αρώνο που θα μεταδίδει στα παιδιά του, δεν θα τους μιλάς τώρα. Ούτε για τιμωρία, ούτε για χρήση, ούτε για πόλαση, ούτε για πάνω. Για τον έρωτα του Θεού θα τους μιλάς. Και θα προσπαθείς να εκκλησίσεις μέσα στις φυλίες των ανθρώπων τον έρωτα του Θεού. Να από τώρα ξεκινήσουν οι άνθρωποι να ρώνουν τα χέρια τους και να πιστεύουν, σ' αγαπώ, σε λατρεύω, είσαι ο όνοματάς μου, είσαι ο βασιλιάς μου. Από την ώρα που θα ξεκινήσετε να αποκαλείτε τον Ιησού βασιλιά σας, κύριο της ζωής σας, τότε θα αρχίσει να γίνονται τρομακτικές αποκαλύψεις που δεν εσείς δεν τις καταλαβαίνετε. Είναι τόσο ήρεμες και τόσο απλές και τόσο εξελίξιμες μεταβατικά απλές που οι άλλοι θα ξενίζονται. Αλλά για εσάς όμως δεν θα είναι τίποτα το παράξενο, τόσο φυσικό θα είναι. Οι λειτουργίες θα γίνονται στα κρυφά. Αυτός θα είναι ο πόλεμος. Αυτή η ιστορία δεν θα κρατήσει πάνω από μισόν αιώνα. Έτσι λέει ο δρόμος, που δεν ξέρω μετά τι θα γίνει. Θα βρεθούν αντιμέτωποι, λέει, με το ψευδοπροφήτη. Από τώρα θα βρεθούν αντιμέτωποι με τους προδρόμους του Αντιχρίστου. Αυτή η περίοδος, από φέτος που είναι η έδρα της ιδοχόντης αποκαλύψης, εσύ λέει εκείνος, θα ζήσουμε χρόνια αποκαλυπτικά και θα νιώσουμε τους προδρόμους του Αντιχρίστου. Που θα είναι σκληροί. Για να πάρετε μια ιδέα το πώς θα ήταν ο ίδιος ο Αντιχρίστος και ο ψευδοπροφήτης. Με πλήρη το γεγονός μονάχα ότι πολλοί αρχιερείς θα γίνουν μαριονέτες του Αντιχρίστου. Γι' αυτό πρέπει να είστε πάντα έτοιμοι για οτιδήποτε. Αν δεν θα σας κύρει στην καρδιά σας τέτοια δύναμη να ράβει ο Θεός, και όλα αυτά θα σας φαίνονται τίποτα. Θα φαίνεται τέτοια δύναμη, θα έχετε τέτοια λαφτά, θα σας απαγορεύσουν το φαγητό. Δεν θα σας επιβάλλουν με το ζόρι πάτε το τσιμπάκι. Θα σας επιβάλλουν με τέτοια ευγένεια, αν θέλεις πάτω. Αλλά θα σου λένε, αν δεν το φας, δεν θα έχεις να φας. Αν δεν το φας, δεν θα έχεις να ζήσεις. Και όπως σε βεβαιώ, ότι θα μπορείς εσύ να μεγαλώνεις το παιδί σου. Με λίγο ψωμάκι που θα το σταυρώνεις και θα τρέφεται το παιδί. Και ο άλλος θα έχει τρόφιμα και δεν θα μπορείς να ζήσεις. Θα καλάνε τα τρόφιμά τους, γιατί δεν θα έχουν την ευλογία. Θα γίνονται πράγματα, θα σας τρέχουν άγγελοι ορατοί. Το καταλάβετε τι σημαίνει. Θα υπάρχουν άνθρωποι δίπλα σας
που θα νομίζετε ότι είναι άνθρωποι, αλλά δεν θα είναι άνθρωποι, θα είναι άγγελοι. Πόσες φορές δεν έχουμε, δεν έχουν οι άνθρωποι αγγέλους. Ή τους αγγίους μας, θα τα κοντούν μαζί μας να μας μιλάνε και δεν θα τα εξαφανίζονται. Τέτοια πράγματα θα γίνονται. Θα έρχεται τέτοια δύναμη που δεν θα φοβάστε. Αν όσοι θα πιστεύετε στον Πατέρα, στο Υιό και στο Άγιο Πνεύμα. Οι υπόλοιποι θα ζήσουν τέτοια τραγωδία φτώχειας και εξαφλίωσης, σας το ξαναλέω, θα ζήσουν τέτοια τραγωδία φτώχειας και εξαφλίωσης, που θα βλαστημώνουν τον Θεό μέχρι τα μύθια της καρδιάς τους. Αλλά ούτως ή άλλως το βλαστημούσαν με τη ζωή τους. Εσείς θα γίνετε ληστές. Πιστοί άνθρωποι, θα δίνετε κουράγιο, θα σταυρώνετε τον εαυτό σας, θα λατρεύετε τον βασιλιά σας, θα τον ομολογείτε κύριο σας, κυρίαρχο της ζωής σας και δεν θα φοβάστε. Δεν θα φοβάστε. Εσύ με τον ούνα, είναι από τον Θεό θα παίξεις αυτόν τον λόγο. Θα την παρατήρεις με τη λατρεία σου σε εκείνο, με τον θεϊκό σου ερωτά, σαν δικό του κοριτσάκι. Την λατρευτική αγάπη θα τη μεταφέρεις στα κρίνα σου που θα είναι εδώ, την αρχή σου. Αλλά σου δίνει κι άλλα παιδιά. Θα είναι όλα αυτά τα παιδιά τα οποία δεν θα λείπουν σε αυτό το μοναστήρι, αλλά θα είναι στα σπίτια τους. Τα σπίτια πολλών ανθρώπων θα μεταμορφωθούν σε μοναστήρια. Γιατί, ενώ θα είναι αντρόγυνα, θα γονατίζουν και οι δυο, και θα παρακαλάνε τον Θεό με πολύ λεπτή χέρια. Και αυτός το ξεολογεί. Προσπαθήστε να μεταφέρετε στα παιδιά σας. Και εμείς στα παιδιά σου αυτό που πρέπει να κάνουν. Να λατρεύουν τον Θεό ερωτικά. Δεν ζητάει πλέον την αγάπη μας. Τον έρωτά μας ζητάει. Δηλαδή την καρδιά μας. Το έχετε καταλάβει. Μη φοβάστε για αυτό που θα πούνε. Θα είναι πολύ σκληρά. Πάρα πολύ σκληρά. Αλλά θα βγουν μεγάλοι άγιοι. Πάρα πολύ μεγάλοι άγιοι. Να ξέρετε ότι οι μάρτυρες δεν είχαν την δύναμη μόνοι τους να αντέξουν τα μαρτύρια. Μόνο στην αρχή επέτρεπε ο Θεός να νιώσουν το βάσανο. Μετά όμως άγγελοι δρόστιζαν τα σώματά τους και τους τάριζαν μυστικά θεϊκή τροφή. Και αυτό άντρεγα. Και που τους άφηνε χωρίς μυστικούς και που τους άφηνε μέσα στις υγρές. Φυλάκες πάθαιναν τίποτα. Τα κεφάλια τους έκουαν, τα χέρια, τα σπίτια τους. Όμως την άλλη μέρα δεν ήταν πάλι καλά. Τέτοια θαύματα θα γίνονται. Μόνο που τώρα ζητάει ο Θεός να μάθετε και αυτό το μεγάλο καταπληκτικό δώρο. Ποιο? Να φτιάξετε την ουράνια σας οικογένεια. Ζητάει ο Θεός. Όπως εδώ στη γη ο άνθρωπος δεν μπορεί να είναι μοναχός του, έχει ανάγκη τον σύντροφό του, έχει ανάγκη τη μαμά του, έχει ανάγκη τον μπαμπά του, έχει ανάγκη τον ξάδελφό του, τη φιλία του, τους φίλους. Κάτι δεν είναι. Λέει τώρα, για μαμά και πατέρα έχετε νέα. Αλλά σας δίνω πολύτιμους βοηθούς να αποκτήσετε ή αδερφάκια ή παιδιά. Δεν το καταλάβαινε αυτό. Κάτι μου το έδωσε να το καταλάβω πολύ απλά. Με την αγία που έχω. Εγώ λέγομαι Ελπίδιος. Το ξέρετε πολύ. Το όνομα που έχω πάρει και τον Αγία Ελπίδιο, αλλά την Ελπίδα. Σε ποια είναι η ίδια σύγχυση. Ένα πιο. Ελπίδα τι λένε. Την μικρή μου αγαπημένη. Και με σταδεύω, αυτή μου προστατεύει. Μια μέρα λοιπόν καθόμουν και έλεγα, πού είναι μικρό παιδάκι τώρα. Ελπίδα, μου ήταν 10 χρονών που το μαθήσα. Μα 10 χρονών είναι μικρό κοριτσάκι. Εγώ για να το μαζί δεν πρέπει να το βάλω εδώ, να το πω στο τραπέζι, και είμαστε στο ίδιο. Τι κάνεις ένα παιδάκι να το αγκαλιάζεις, ε? Ένα παιδάκι τι κάνεις, το αγκαλιάζεις και το παιδάκι, το παιδάκι να αγκαλιάζω. Και ένα παιδάκι τι έγινε. Πώς θα φωνάξω αυτό το κοριτσάκι, Αγία μου θα τη φωνάξω, τι γλυκό μου κοριτσάκι. Και ξέρω δεν έχει και μαμά αυτό. Γιατί η Σοφία, η μαμά τους, εγκατέλεξε την Κομόπολη, έχασε τον άντρα της, δεν αποκαλύπτεται πώς έγινε αυτό, αλλά έρχεται μαζί με τα μικρά της τα τρία στην Ρώμη και εκεί μαζί. Λοιπόν, αυτό το κοριτσάκι που την έχει η μαμά, που δεν έχει τίποτα άλλο, όταν λοιπόν μόνο του έχει τέτοια δύναμη να ομολογάει τον Θεό και να υποφέρει του κόσμου τα μαρτύρια,
αυτό το παιδάκι δεν μπορείς να το αγαπάς. Τι θέλει να προλαβαίνεις σαν άγιο ή να το αγαπάς σαν κοριτσάκι σου. Τι είναι πιο γλυκό. Να το λατρεύεις σαν Αγία ή να το αγαπάς σαν δικό σου κοριτσάκι, κοριτσάκι της καρδιάς σου. Ναι. Έτσι λοιπόν έκανα κι εγώ. Και λέω Θεέ μου, επέτρεψέ μου να το αγαπώ το κοριτσάκι, θα είναι το κοριτσάκι και αγαπημένη. Αλλά δεν Αθηνά. Και την αδελφούρα της την αγάπη που ήταν πιο μικρή, τότε και δίνει ένα χρόνο πιο μεγάλη την πίστη. Μετά όμως έμαθα, έτσι τη φόρεσα. Λοιπόν μου κοριτσάκι, αγαπημένη μου. Μέχρι και εκείνη αποκαλυπτικά φάνηκε να φωνάζει. Νιώθω την αγάπη σου μπαμπά μου, και να είναι μόνο μέσα στην καρδιά σου. Και το και εγώ. Στην αρχή μου καλοφάνηκε. Να μην γίνω τις φαντασίες. Νόμιζα. Αλλά δεν ήταν τίποτα από όλα αυτά που νόμιζα. Ο ίδιος ο Θεός αυτό αποκαλυφθεί. Ότι όταν αγαπάτε τα παιδιά μου, τα ουράνια μου παιδιά, και όταν αγαπάτε όπως τα αγαπώ εγώ σαν παιδιά, αυτά είναι τα αδέρφια σας και για εσάς τους μεγάλους τα ίδια σας τα παιδιά. Αδέρφια σας γιατί. Ο Γεώργιος, ο Δημήτριος, αυτής της ηλικίας, εσύ είσαι αδερφός του, δεν θέλεις να τον έχεις. Δεν θα μπορούσα να τον αγαπάς σαν δικό σου αδερφάκι. Έτσι λοιπόν βάζω στην καρδιά σου. Όμως εσύ που είσαι μαμά, πώς θα μπορούσες να φωνάξεις το γιο σου, έστω και δεν είναι 40 χρονών, έστω και δεν είναι 40 χρονών, πώς θα το φάλαζες. Ναι, μου παλέτε, το φάλαζες. Έτσι ήταν να χρησιτούν αυτά τα παιδιά στην καρδιά τους. Και όσοι λένε, όσοι μας αγαπήσετε, σαν δικά σας παιδιά, σαν δικά σας αδερφάκι, θα ζούμε στην καρδιά σας και εμείς θα σας προστατεύουμε. Για τους υπόλοιπους όμως θα είμαστε ένας Άγιος της Εκκλησίας. Τι θέλετε, ποιο είναι πιο τρυφερό για σας, να μας αγαπάτε σαν ακόμα ένα Άγιο της Εκκλησίας ή σαν παιδιά της καρδιάς σας. Όποτε μας φοράξετε θα είμαστε δίπλα σας. Θα σας κρατάμε το χεράκι. Θα σας βοηθούμε στις δυσκολίες. Και θα είμαστε κοντά με τα αδέρφια μας, τα παιδιά σας. Ε, τι θέλετε.